Φέτος έχεις κλέψει την εντύπωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς την ομάδα, σας ευχαριστώ και τον κόσμο που τους αρέσει αυτό το παιχνίδι. Ναι, αλλά τον Άκη Παυλόπουλο τον έχεις κάνει τον καημένο. Δεν τον έχω κάνει, να σου πω κάτι, με στέλνει στο γραφείο συνέχεια. Πηγαίνω εγώ στο γραφείο, περιμένω να τελειώσει η εκπομπή, να έρθει να με ξεκλειδώσει. Μα τι να περιμένεις μετά τώρα, όταν κερατώνε την Τζένιφερ Λόπεζ από αυτούς τους άνδρες. Μαριάννα, θες να πας στο γραφείο. Όπως τον κοιτάω το χιμπατζή, μου θυμίζει τον πρώην μου, Ράκη. Πήγαινε στο γραφείο, παιδί μου. Πήγαινε στο γραφείο. Λοιπόν, χαρά στο κουράγιο τους, γιατί ήταν περίπου στην ηλικία σου, και παραξενεύτηκα που άντεχα να παίζουνε. Τι χρειάζεται ιδιαίτερο κουράγιο, άμα είναι στην ηλικία μου, παιδί μου. Γιατί είναι η τρίτη ηλικία. Πήγαινε στο γραφείο, Μαριάννα. Έχω κι άλλο θέμα. Πήγαινε στο γραφείο και μείνε εκεί μέσα, μην βγεις καθόλου από το χτίριο. Τι σου έχω. Να φοβάμαι ή όχι. Για βάλει το χέρι σου. Μια μπλούζα. Μαριάννα, πήγαινε στο γραφείο σου. Ομολογώ ότι εδώ είναι πολύ νεότατος ο Άκης. Δηλαδή τον βλέπω αδυνατισμένο. Θα τη φορέσω στην εκπομπή, να ξέρετε. Θα τη φορέσω στην εκπομπή και θα πω ότι μου τη φέρατε εσείς. Το Μαριάννα πήγαινε στο γραφείο σου, έχει γίνει σύνθημα. Γιατί στρώνουμε το κρεβάτι εφόσον θα ξανακοιμηθούμε μετά. Μαριάννα πήγαινε στο γραφείο. Ο Άκης μου, καταρχάς έχουμε μια σχέση. Εγώ του λέω, Άκη, είμαστε σε σχέση, να ξέρεις. Καλημέρα. Τι ωραίο που κάμε σου, μη σας ματιάζω, κύριε Παυλόπουλε. Φτού, εγώ και τηλεθεάτρια. Την πολύπαθη γενιά το 40-49 που ζήσαμε Τσέρνομπιλ, Νίκο Γκάλι, Μάικλ Τζόρνταν, αυτοκίνηση, συν σόντα. Λάς σόντα, βέβαια. Εγώ ξέρω άλλα. Το ροκ, το κίκα, το θεάτρο. Ποιο κίκα ξέρεις, τον μπαρ ή τον Αλμοδοβάρ. Έχουμε άλλη ανάρτηση. Τι είναι αυτό. Παίρναν τηλέφωνο τη φιλοζωική και έλεγαν σας παρακαλώ ελάτε. Είναι ο ιτής στον μπαλκόνι. Εδώ. Ιτή. Ξέρεις ποιος είναι ο ιτή. Υπήρξε μια χημεία από την αρχή, το βλέπεις και εσύ στον αέρα. Ο Άκης μου έχει δώσει το ελεύθερο να λέω ό,τι θέλω. Κανείς δεν ξέρει τι θα πω πριν. Του ετοιμάζεις και άλλα χουνέρια έτσι στον αέρα. Ως το καλοκαίρι. Ναι. Θα περάσει δύσκολα ο Άκης. Θέλω να τον βάλεις να φορέσει μαγιό στην εκπομπή, μπορείς. Και το ομολογώ ότι αυτό θα το ήθελαν πολλές γυναίκες, ίσως να το ήθελα και εγώ κατά βάθος, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ όλη την ομάδα και σένα που ήρθες τέτοια ώρα εδώ μες στον ήλιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Αύριο οπωσδήποτε με το Μαριάννα πήγαινε στο γραφείο, παιδί μου. Κι εγώ. Άκη μου. Καταρχάς... Τι φοράς, παιδί μου. Για να μην το πεις, ήτανε... Δείξτε σας παρακαλώ, έτσι. Η επιθυμία από την αγαπημένη μου ομάδα, του Σκούκου, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για όλη αυτή τη σεζόν. Εντάξει, τι να κάνω, έχεις γίνει viral πλέον. Έχεις... Το περίμενες... Τον γρίπη τον θυμάσαι? Τον γρίπη. Πού να τον θυμάσαι? Λοιπόν... Έχεις πει το πλάσ σόντα, συν σόντα. Δεν το θυμάσαι, βρε. Δεν το θυμόμουν. Ναι. Έχεις πει για τον ιτή, δεν ήξερε τον ιτή. Στο Γοργόνες και Μάγκες, ο Φέδων Γεωργίτσης έριχνε τον γρίπη κάθε φορά στο λιμάνι, κάθε φορά που έλεγε μια παρόλα. Τώρα το παίρνεις, έχεις γίνει ο νέος γρίπης εσύ. Μαριάννα πήγαινε στο γραφείο μόνη σου και φεύγεις. Ναι, εγώ να σου κάνω μια ερώτηση πριν. Τι θες, μωρέ Μαριάννα. Περίμενες εσύ ότι στο τέλος της καριέρας σου, λίγο πριν εσπνεύει... Κάτσε, βράκι μου. Λίγο πριν τη σύνταξη εννοείς. Λίγο πριν που λέω, που λέμε ναι, τα λίσθια τώρα, ότι θα συνέβαινε... Τα λίσθια πλέω. Πήγαινε στο γραφείο, σε παρακαλώ, μην βγεις για δύο μέρες. Έφυγες. Πέμπτη Παρασκευή. Πολλά φιλιά να πούμε. Πες μια καλημέρα στους Σκούκου όμως. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα στους Σκούκου. Καλημέρα, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Άντε, παιδί μου. Σας αγαπώ μαζί εσάς. Θα σας αφήνω τους δυο σας. Τέλει, είμαι περιττή.